Ήταν μία από τις πιο δυσάρεστες και θλιβερές ημέρες και στον επαγγελματικό μου τομέα και στη ζωή μου γενικότερα. Χαθήκανε 35 ζωές. Πολλοί κόσμοι μπορεί να μην το καταλαβαίνει αν δεν το δει από πρώτο χέρι. Ήρθαν άνθρωποι να πάνε να βρουν το μέλλον τους, τελικά όμως τους εξυπηρετούμε εμείς, τους φροντίζουμε να τους οδεύσουμε αλλού. Χαθήκανε 35 ζωές, εμείς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, στο νεκροτομείο συγκεκριμένα της Καλλίνου. Προσπαθούμε να κάνουμε μια ταυτοποίηση, προσπαθούμε να γαλινέψουμε τις ψυχές των ζωντανών, των συγγενών τους. Υπάρχει πόνος, υπάρχει θλίψη, υπάρχουν 11 παιδιά. Οι υπόλοιποι είναι ο μεγαλύτερος 35 χρονών περίπου, νέοι άνθρωποι με άλλα όνειρα, δυστυχώς. Θα βοηθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο, να τους πορεύσουμε εκεί που θα πάνε, τουλάχιστον να τους ελπίσουμε ότι θα βρουν αυτό που ψάχνανε. Κατά πάσα πιθανότητα, επειδή είναι μουσουλμάνοι, θα ανταφιαστούν στο μουσουλμανικό νοικοταφείο της ΚΟΥ. Ναι. Εμείς θα προσπαθήσουμε και θα βοηθήσουμε για το καλύτερο. Θα βοηθήσουμε και αυτή την κατάσταση και τους ζωντανούς. Ανοίγουμε τις αγκαλιές μας, τις ψυχές μας. Εύχομαι να μην ξανασυμβεί.